Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Από τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας μας έχουν πάρει φίλοι και μας έχουν πει ότι προσπαθούν να βρουν ένα εμβόλιο αντιγρυπικό και δυσκολεύονται. Έχει συμβεί κάτι? Κύριε Νατσούλη, είναι γνωστό τέλος πάντων στον φαρμακευτικό κόσμο ότι φέτος θα διατίθονταν 4.800.000 δόσεις από τρεις συγκεκριμένες φαρμακευτικές εταιρείες, εκ των οποίων η μία είχε και το μεγαλύτερο μερίδιο, ας πούμε, πώλησης προς την ελληνική αγορά. Λοιπόν, τα εμβόλια όμως δεν ήρθανε όλα μαζί, έρχονται σε δόσεις. Έτσι, οι δύο εταιρείες οι οποίες έχουν το μικρότερο, ας πούμε, ποσοστό σε διάθεση εμβολίων έχουν ήδη κλείσει τις παραδόσεις τους. Και μένει μία εταιρεία η οποία ακόμα οφείλει να δώσει προς τα φαρμακεία μέρος των υπολοιπωμένων εμβολίων. Φέτος ο προϋπολογισμός που είχε γίνει τέλος πάντων από το Υπουργείο Υγείας ήταν σε σχέση με πέρσι μεγαλύτερος, γι' αυτό και 4.800.000 υπολογίζαν ότι θα φτάνανε. Αλλά φέτος το Υπουργείο Υγείας διεύρυνε ακόμα περισσότερο τη βάση των ανθρώπων που μπορούν να κάνουν το εμβόλιο. Οπότε και λόγω του πανικού, λόγω του COVID-19, πάρα πολλοί κόσμος εμβολιάστηκε για πρώτη φορά. Για πρώτη φορά φέτος. Ναι, ναι. Οπότε γι' αυτό παρατηρείται και αυτή η έλλειψη των εμβολίων. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι σίγουρα δεν θα εμβολιαστεί όλος ο κόσμος φέτος. Αυτό δηλαδή ήταν και τέλος, δεν υπάρχουν άλλα εμβόλια τώρα? Από όσο ξέρω, σας λέω, υπολείπεται μία παράδοση ακόμα στην τελευταία εβδομάδα του μήνα Νοεμβρίου, τώρα δηλαδή το μήνα που διανύουμε. Ναι. Και ίσως αν υπάρξουν ανάγκες γίνεται μια προσπάθεια από το Υπουργείο Υγείας, από όσο ξέρω, για να γίνει μια έκτακτη εισαγωγή περίπου 800.000 εμβόλια. Ναι. Αλλά δεν ξέρουμε αν θα γίνει αυτή τελικώς, γιατί αυτή η ποσότητα που βρέθηκε σε τετραπλάσια τιμή από ό,τι τέλος πάντων. Άρα δηλαδή υπάρχει πολύ σοβαρή πιθανότητα φέτος κάποιοι άνθρωποι που το έχουν ανάγκη να μην το κάνουν. Κοιτάξτε, από τα φαρμακεία, επειδή λίγο πολύ όλοι τέλος πάντων ξέρουμε τους πελάτες μας και τα λοιπά, έχει γίνει ήδη μια, δηλαδή έχουν εμβολιαστεί οι ομάδες υψηλού κινδύνου, τώρα μιλάω στο μεγαλύτερο ποσοστό φυσικά, έτσι, και πάντα προσπαθούμε να καλύψουμε αυτές τις ομάδες. Αρκεί να σκεφτείτε ότι... Και να τα καλύψουμε έγκαιρα αυτές τις ομάδες, να τους καλύψουμε έντονα, γιατί το ξέρετε καλύτερα από μένα, κύριε Παπαλάμπρο, για το εμβόλιο αυτό να κάνει μια χρήση θέλει να περάσει 15-20 μέρες. Πόσο περνάει για να κάνει? Χρειάζονται 15 μέρες. Μα είδατε λοιπόν. Δηλαδή κάποιος έπρεπε πρέπει να το κάνει τώρα, γιατί έρχεται ο δυνατότερος χειμώνας. Σας λέω, κύριε Νατσούλη, το δεν εξαρτάται από εμάς αυτό, εξαρτάται από τις εταιρείες και τον τρόπο διανομής τους. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή προφανώς για την εταιρεία να εισάγει με τη μία 4.800.000 εμβόλια. Δηλαδή, συγγνώμη, αυτή τη στιγμή που μιλάμε στα φαρμακεία της Καστοριάς δεν υπάρχει ούτε ένα εμβόλιο. Από όσο ξέρω, ναι, είναι γενικό, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ούτε ένα εμβόλιο. Όχι. Αυτό είναι απίστευτο. Αλλά σας λέω, είμαστε σε αναμονή. Σε αναμονή. Κόσμο που να ενδιαφέρεται και να σας ρωτάει έχετε? Κοιτάξτε να δείτε. Ναι, έχουμε, αλλά όχι αυτός ο πανικός, ας πούμε, που... Μάλιστα. Οπότε ουσιαστικά μιλάμε για κάποιους ξεχασμένους που δεν το είχαν
πάρει πολύ ζεστά. Δεν μπορώ τώρα να το πω και ξεχασμένος, ανάλογα και με την επισκεψιμότητα που μπορεί να έχει ο καθένας στο γιατρό του, ναι, συνταγογράφει στο εμβόλιο. Μάλιστα. Δεν μάλιστα μπορώ να το πω ξεχασμένος, αλλά ναι, κάποιοι προνοούν πολύ νωρίτερα. Πολύ νωρίτερα, ακριβώς, ναι, ακριβώς. Γιατί η συνταγογράφηση άνοιξε, αν δεν κάνω λάθος, από... Εδώ και ένα μήνα. Ναι, από 1 Οκτωβρίου, ναι. Και παραπάνω από κοντά 2 μήνες, κοντά 2 μήνες, μάλιστα. 1η Σεπτεμβρίου, ναι, γι' αυτό τώρα είχα κολλήσει λιγάκι. Νομίζω 1η Σεπτεμβρίου απελευθερώθηκε η συνταγογράφηση, γιατί είχε παρατηρηθεί το φαινόμενο κάποιοι γιατροί, όχι εδώ στην Καστοριά, και αυτό είναι και το οξύμορο, να συνταγογραφούν αντιγρυπτικά εμβόλια τον Αύγουστο. Εντάξει, και η ΔΙΚΑ σταμάτησε, μπλόκαρε δηλαδή την συνταγογράφηση και την άνοιξε 1η Σεπτεμβρίου. Κατάλαβα. Τώρα, κύριε Παπαλάμπρο, εν αναμονή και των άλλων εμβολίων τώρα του COVID, και επειδή είστε και αντιπρόεδρος του νοσοκομείου, θα θέλαμε λίγο να δούμε και αυτή την υπόθεση των εμβολιασμών και για τον COVID, γιατί ανακοινώθηκαν από τον Υπουργό και τα εμβολιαστικά κέντρα που θα υπάρχουν στην χώρα. Τι ενημέρωση έχουμε και για το πόσα εμβολιαστικά κέντρα θα υπάρξουν και στην Καστοριά? Αυτό δεν το ξέρω ακόμα, ο σχεδιασμός δεν έχει ανακοινωθεί. Όχι, έχει ανακοινωθεί πόσα θα είναι και μάλιστα με ακρίβεια. 1018 είπανε. Γιατί... Για να έχουμε τέτοια ακρίβεια σημαίνει ότι λογικά θα πρέπει να ξέρουμε πόσα θα είναι στην Καστοριά, ας πούμε. Κοιτάξτε, είναι κάτι το οποίο ο εμβολιασμός θα πραγματοποιηθεί μέσω συνεργείων του ΕΟΔΗ. Δεν θα έχει σχέση, από όσο ξέρω, ούτε το νοσοκομείο, ούτε τα φαρμακεία και πολύ περισσότερο τα φαρμακεία. Μάλιστα. Λόγω του τρόπου συντήρησης, ναι, θα το αναλάβει ο ΕΟΔΗ. Άρα και πώς θα γίνει, για να δώσουμε διάβαζα... μια εικόνα λίγο από τώρα, κύριε Παπαλάμπρο, επειδή κάποια από αυτά χρειάζονται και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες συντήρησης. Στην, ακριβώς. Μείωση 40 ακούμε, δεν ξέρω αν αυτά είναι πραγματικά, ή άλλα εμβόλια που δεν χρειάζονται τόσο μεγάλη κατάψυξη. Θα στείνονται κάπου δημόσια, ας πούμε μια αίθουσα νομαρχίας, ή πού θα γίνονται όλα αυτά? Δηλαδή φαντάζομαι τι κόσμο έχει να εμβολιαστεί, πού θα γίνει? Δεν έχουμε μια εικόνα. Κοιτάξτε, μελετώνται σίγουρα, είναι σε μια προσπάθεια ανέβρεσης του χώρου, οι χώροι σίγουρα θα βρεθούν, δεν είναι εκεί το πρόβλημα και το ζητούμενο. Θα υπάρξει, εφόσον έχουν τις κατευθυντήριες γραμμές από τα κεντρικά του ΕΟΔΗ και τα παρατήματα, όπως και το δικό μας εδώ της Καστοριάς, υποθέτω ότι θα λάβει οδηγίες για το σχεδιασμό και τον τρόπο, τέλος πάντων, εμβολιασμού. Ναι. Αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι θα ξεκινήσει πρώτα με τις ευπαθείς ομάδες, έτσι, να μην υπάρξει πανικός. Καλά, δεν ξέρω πόσοι θα το κάνουν. Επίσης, γι' αυτό είναι ένα ερώτημα, επίσης, κύριε Παπαλάμπρο. Λέμε εμείς για το εμβόλιο του COVID, αλλά δεν ξέρω αν έχετε βρεθεί έξω σε παρέες. Ποιες παρέες, κύριε Νατσούλη, με το lockdown? Συγγνώμη. Εντάξει, όπως έρχεται η κόσμος. Πρόστιμο 5.000 ευρώ σε συνάθρηση άνω των 4. Δεν είναι πλέον. Σωστό. Αλλά και σε σχέση έτσι με τον κόσμο που έρχεται σε φαρμακεία κτλ. Εσείς βλέπετε δηλαδή ότι υπάρχει πολύ μεγάλη επιθυμία να κάνετε εμβόλιο, ή πιστεύετε ότι υπάρχει μια διστακτικότητα, μια καχυποψία από τον κόσμο? Και δεν νομίζω, δεν είμαι τόσο βέβαιος ότι θα τρέξουν όλοι από την πρώτη ώρα. Κοιτάξτε, κύριε Νατσούλη, σίγουρα κάθε τι καινούριο και καινοτόμο δημιουργεί ερωτηματικά και ενδιασμού στον κόσμο. Μένει να δούμε πλέον τις επίσημες ανακοινώσεις και τις αδειοδοτήσεις των εμβολίων, γιατί είναι μέσω των μαζικών μέσων ενημέρωσης. Πολλά γράφονται, πολλά ακούγονται. Ναι, ο κόσμος, επειδή διαβάζει τώρα, πάρα χωρίς πολλά... Να θέλω, χωρίς να θέλω να κάνω διαφήμιση... Διαβάζει αλλά... ότι μέσα από το εμβόλιο θα του βάλουν, πώς το λένε, τσιπάκια, θα του βάλουν, δεν ξέρω τι άλλο του βάλουν. Τώρα, εντάξει, αυτά... Αλλά αυτά θέλω να λίγο... σας πω ότι αυτά που διαβάζει πολλές φορές επηρεάζουν τους ανθρώπους. Και δεν εκεί... διαφωνώ σε αυτό. Και απλά... άμα δείτε και έρευνες, δείχνουν ότι δεν είναι όλοι... βέβαιοι αν θα το κάνουν. Δηλαδή δείχνει ένα πολύ σημαντικό ποσοστό ανθρώπων που δεν θα το κάνουν γιατί φοβούνται τον Α ή Β λόγο.
Σίγουρα κύριε Νατσούλη, υπάρχει αυτή η διστακτικότητα, έτσι, αλλά σας λέω, μένει να δούμε αυτή τη στιγμή τις αδειοδοτήσεις έτσι, των εμβολίων, οι οποίες σίγουρα βγαίνουν μετά από έτσι, κλινικές μελέτες. Μάλιστα. Θα δούμε, τηρούμε όλη στάση αναμονής με την έννοια ότι να δούμε τελικώς θα πάρθει και αυτή η αδειοδότηση. Εγώ βάζω και το άλλο ερώτημα, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι πολλές εταιρείες ξεκίνησαν, κάποιες από τις εταιρείες μάλλον που δραστηριοποιούνται στη δημιουργία αυτού του εμβολίου, δώσανε το φάκελό τους για αδειοδότηση στους διάφορους οργανισμούς, FDA παραδείγματος χάρη στον Αμερικάνικο Οργανισμό κτλ. Και ακόμα υπάρχει μια αναμονή προφανώς για να βελτιστοποιηθεί η ασφάλεια αυτού του εμβολίου, έτσι. Εγώ πιστεύω ότι ναι, θα είναι ένα στοίχημα να πιστεί ο κόσμος να το κάνει. Ναι, γιατί μπορεί κάποιος να πει ας το κάνει πρώτα ο Γαβρίλ, να δω πώς θα πάει και μετά το κάνω κι εγώ. Εγώ αυτό που θέλω να τονίσω είναι το εξής, ότι χωρίς να πάρω το μέρος φυσικά καμίας εταιρείας, έτσι, αλλά αυτό που θέλω να τονίσω είναι το εξής, ότι πάντα όταν χορηγούμε ένα φάρμακο κάνουμε μια εκτίμηση, δηλαδή ο γιατρός κάνει μια εκτίμηση της κλινικής εικόνας του ασθενούς, βλέπει τι ιστορικό υπάρχει και κρίνει αναλόγως αν θα δώσει ή όχι, έτσι, ένα φάρμακο. Το ίδιο πράγμα λοιπόν ισχύει και με το εμβόλιο. Δεν είναι τυχαίο που σας είπα πριν ότι πρώτα θα εμβολιαστούν οι ευπαθείς ομάδες, διότι όταν έχεις έναν άνθρωπο ας πούμε 75 χρονών, 70 χρονών, φέρνω ένα παράδειγμα, ο οποίος έχει συνοδάνου σήματα, έτσι, και είναι σοβαρά, κινδυνεύει δηλαδή πολύ σε μεγάλο ποσοστό από αυτά τα νοσήματα τα οποία έχει, εκεί οπωσδήποτε ο γιατρός θα υπολογίσει και θα αποφασίσει αν θα πρέπει να χορηγήσει το εμβόλιο ή όχι. Δηλαδή πάντα όταν χορηγείς ένα φάρμακο, να το πω γενικά, κάνεις μία ζύγηση όφελους και ρίσκου. Να το πούμε έτσι πολύ απλά. Οπότε οι γιατροί είναι αυτοί οι οποίοι θα αποφασίσουν για τη χορήγηση του εμβολίου. Και φυσικά το Υπουργείο Υγείας, έτσι, σίγουρα θα εκδώσει μια οδηγία πιο λεπτομερή για το ποιες ημερίδες ανθρώπων θα πρέπει να το κάνουν. Και όταν λέω πιο λεπτομερή, εννοώ ας πούμε θα έχει ένα όριο ηλικίας σε σχέση με τα συνοδά νοσήματα, ποια θα είναι αυτά τα συνοδά νοσήματα και ούτω καθεξής, όπως είναι τα λεγόμενα πρωτόκολλα συνταγογράφησης. Μέσα από τα πρωτόκολλα συνταγογράφησης λοιπόν πιστεύω ότι θα ανακοινώσουν, ας πούμε, το πρώτα απ' όλα ποιες ευπαθείς ομάδες θα το κάνουν. Μάλιστα. Και σας λέω, εγώ δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω λεπτομέρειες, γιατί όπως σας εξήγησα και πριν, θα είναι ένα εμβόλιο το οποίο δεν θα χορηγηθεί. Δεν θα το κάνουν ούτε τα φαρμακεία ούτε το νοσοκομείο. Λέτε, θα υπάρξουν εμβολιαστικά κέντρα που θα φτιάξει ο ΑΕΟΔΗ. Κοιτάξτε, ενδεχομένως στο νοσοκομείο, αν δώσει. Κύριε Παπαλαμπρό, πολλοί κόσμοι έχει μάθει. Επειδή συζητούσαμε νωρίτερα για το εμβόλιο της γρήπης, έρχεται στο φαρμακείο, του το κάνετε κιόλας εσείς το εμβόλιο μια χαρά. Νομίζει ο κόσμος ότι κάπως έτσι θα είναι. Δεν θα είναι έτσι. Είναι πολύ ιδιαίτερη κατάσταση και δεν υπάρχουν άλλα πράγματα για αυτό το εμβόλιο που έρχεται. Και σας λέω, μάλιστα, δεν ξέρω, σήμερα διάβαζα ένα άρθρο σε ένα site, το οποίο και αυτό δεν ξέρω κατά πόσο αληθεύει, θα καλούνται κιόλας οι άνθρωποι μέσω SMS. Ναι, με τώρα, SMS, ναι, με SMS. Ναι, τώρα λεπτομέρειες περισσότερο. Για ραντεβού και ώρα ακριβώς. Μπράβο, βεβαίως, ναι. Μπράβο. Γιατί σας λέω, λόγω του τρόπου, ας πούμε, συντήρησης αυτού του εμβολίου, θα πρέπει να υπάρχει μια σταδιακή μετά απόψυξη μέχρι την ώρα που θα χορηγηθεί. Έτσι, και σίγουρα δεν θα μπορεί, ας πούμε, να μην δε γίνεται κατά την άποψή μου χωρίς ραντεβού, γιατί αν κάποιος δεν πάει, ας πούμε, έτσι λέω τώρα σε εισαγωγικά, ξεπαγώνονται 500 εμβόλια. Αν πάνε 300, τα 200 θα πάνε στράφη. Θα είναι άχρηστα, γιατί όσα ξεπαγωθούν, μετά είναι άχρηστα και δεν γίνουν μέσα κάποια... Ναι, αυτό τουλάχιστον που γνωρίζω, δηλαδή θα δημιουργήσει αυτού του είδους την
αν θέλετε, την συνεννόηση έτσι μεταξύ ΕΟΔΗ και ασθενούς, για να πάει να το κάνει. Δηλαδή, τόσοι θα κάνουν σήμερα, τόσα θα ξεπαγωθούν, παράδειγμα, έτσι. Αυτό θέλω να πω. Εσείς μπορείτε να προσδιορίσετε, κύριε Παπαλάβρο, την ώρα που θα αρχίσουν, γιατί εδώ υπάρχουν δίστανται απόψεις αυτά τα εμβόλια. Άλλοι λένε ότι μπορεί να γίνει από το Φεβρουάριο. Άλλοι, πιο απεσιόδοξοι, μιλάνε ακόμα και για καλοκαίρι. Και οι πολύ πολύ απεσιόδοξοι μιλάνε για Σεπτέμβριο και βλέπουμε. Κύριε Νατσούλη, το είπα και πριν. Δεν έχει πάρθει ακόμα η αδειοδότηση για το εμβόλιο. Έτσι. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα περιμένουμε. Η Pfizer, μια και μιλήσαμε προλίγου για τη Pfizer, έχει ήδη ξεκινήσει η παραγωγή, ας πούμε, κάποιων εκατομμυρίων εμβολίων, έτσι. Νομίζω περίπου 25 εκατομμύρια δόσεις είναι. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε ότι και αυτές θα δοθούν σταδιακά, όπως και τα αντιγρυπικά δηλαδή θα δοθούν σταδιακά, γιατί αυτές κάποιες δόσεις είναι να πάνε και από ό,τι ξέρω και στην Αμερική, είναι και για την Ευρώπη, οπότε καταλαβαίνετε ότι θα μοιραστούν τμηματικά. Δηλαδή είναι φύση, αυτό που σας έλεγα πριν, είναι φύση αδύνατον για ένα εργοστάσιο που παράγει, ας πούμε, σκευάσματα να μπορέσει να καλύψει σε σύντομο χρονικό διάστημα όλο τον κόσμο. Έτσι, όλο τον πλανήτη, γιατί μιλάμε ουσιαστικά για εκατομμύρια δόσεις, έτσι. Κατάλαβα. Λοιπόν, κύριε Παπαλάμπρο, ευχαριστούμε. Θα δει και η ώρα τους, θα τα συζητήσουμε και αυτά. Έχουμε κάποια μηνύματα όμως, προσέξτε μια περίπτωση τώρα. Έλενα, μας πήραν τηλέφωνο και τι μας είπαν, Έλενα? Μισό λεπτό. Να φορέσω και εγώ τα ακουστικά μου. Μας είπαν ότι υπάρχει κάποιος κύριος ο οποίος ανήκει σε ευπαθείς ομάδες, θα έπρεπε να έχει κάνει ήδη το εμβόλιο, το έχει παραγγείλει από τις 11 Οκτωβρίου και ακόμα δεν έχει έρθει. Από 11 Οκτωβρίου, μήπως κάθε φορά λοιπόν πάει να ρωτήσει, του λένε ότι όταν έρθει θα σας ενημερώσουμε. Δηλαδή και μήπως και παραγγελίες που είναι πολύ νωρίτερα, κύριε Παπαλάμπρο, δεν μπόρεσαν ακόμη μέχρι και σήμερα να εξυπηρετηθούν? Κοιτάξτε, είναι σας είπα λογικό, γιατί κάποιοι οι οποίοι, ας πούμε, συνταγογράφησαν νωρίς, εξυπηρετήθηκαν και πιο νωρίς, ως ευπαθείς ομάδες εννοείται, έτσι. Δηλαδή, εγώ γνωρίζω και από τη δική μου, ας πούμε, και από το δικό μου φαρμακείο, αλλά και με άλλους συναδέλφους με τους οποίους συζητάμε, ότι οι περισσότεροι προσπάθησαν να καλύψουν ανθρώπους, έτσι, ευπαθών ομάδων. Αλλά σας λέω, δεν φτάσαν. Υπάρχει και άλλο πρόβλημα, κύριε Νατσούλη. Τα εμβόλια δυστυχώς προπαραγγέλλονται τον Μάρτιο. Φανταστείτε, δηλαδή φτάνουμε Μάρτιο μήνα, δηλαδή τα εμβόλια παραγγέλθησαν από τα φαρμακεία της ελληνικής επικράτειας και δεν μιλώ μόνο για Καστοριά, Μάρτιο μήνα. Έτσι. Οπότε κάποιοι συνάδελφοι μπορεί, ας πούμε, να μην είχαν αυξήσει τις παραγγελίες, να κάλυψαν ίσα ίσα τους πελάτες τους, τους πιο, ας πούμε, τους πιο σοβαρά ασθενείς, να το πω έτσι, και να μην είχαν τη δυνατότητα, ας πούμε, να καλύψουν άλλους ασθενείς. Σε αυτό όμως σας λέω, είναι το σύστημα τέτοιο που δεν φταίμε ούτε εμείς ως φαρμακεία, έτσι, και σίγουρα δεν φταίει και ο ασθενής, γιατί... Ο οποίος περιμένει συγκεκριμένη περίπτωση από τις 11 Οκτωβρίου και εμβόλιο, γιατί μπορεί να πει κάποιος, μα και αυτός περίμενε να έρθει τέλη Νοεμβρίου για να πάει. Όχι, πήγε 11 Οκτωβρίου και δεν μπορεί ακόμη να εξυπηρετηθεί. Κύριε Νατσούλη, σας εξήγησα και πριν, ο τρόπος διάθεσης είναι τέτοιος που δυστυχώς γίνεται σε φάσεις. Κατάλαβα. Εγώ πιστεύω ότι με πολύ πολύ καλές πιθανότητες ο άνθρωπος αυτός και θα εξυπηρετηθεί από το φαρμακείο που τέλος πάντων έχει μπει στη λίστα αναμονής, θα εξυπηρετηθεί σίγουρα μέχρι τέλος του μήνα. Μάλιστα. Κύριε Παπαλάμπρο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Να είστε καλά, κύριε Νατσούλη. Γεια σας. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.